φανταστικό. Ο αγώνας αρχίζει, σε μια λάνα στουγγίζει. Μπάλα σε κόσμο με πας μαγικό. Με παίζουν σκληρά και με κυνηγούν, μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Με όλη την ίδια και φιλοδοξίες όπως πάντα, γιατί η ομάδα τα τελευταία χρόνια κάνει πρωταθλητισμό. Κρατήσαμε το βασικό κορμό της ομάδος και πάνω εκεί χτίζουμε την καινούργια ομάδα με έμπειρους. Πήραμε κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές με διαδρομή στο ποδόσφαιρο. Να μην τους αναφέρω, τους ξέρετε κιόλας. Και μερικά ταλαντούχους, θα κάνουμε ένα ωραίο σύνολο. Κρατήσαμε προπονητή τον κύριο Αντώνη τον Καρπούζα, τον έμπειρο προπονητή. Γυμναστή πήραμε έναν πάλι έμπειρο, τον Γιάννη τον Δημητρίου. Έχουμε οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα και πιστεύω ότι η χρονιά θα πάει καλά στο τέλος. Προτάζουμε και το κύπελο. Έχουμε φτάσει 3 χρόνια στη βρύση και δεν έχουμε πιει νερό που λένε. Πιστεύω όμως φέτος να είναι η χρονιά μας και να τα καταφέρουμε, γιατί ο στόχος μας δεν είναι η τοπική κατηγορία. Είναι να ανέβουμε στη γάμα εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία. Και πιστεύω ότι με την προσπάθεια που κάνουμε τώρα, τη συλλογή που μας έχει πεισμώσει όλους και εμένα και τους συνεργάτες μου, να τα καταφέρουμε και στο τέλος να δικαιωθούμε. Δεν είναι μόνο η Θήλα, πιστεύω να έχουν ενισχυθεί. Έχει καλές ομάδες η Ανατολική Αττική. Να μην τις αναφέρω, δεν είναι εκτός της Θήλας. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Και όποιος έχει βάθος και υπομονή θα φτάσει στο έχω. Εμείς το έχουμε δοκιμάσει τώρα με τις νέες προϋποθέσεις βάσει της εγκυκλίου της ΕΠΟ. Ανεβαίνουν πλέον 2 ομάδες στα μπαράζ. Δηλαδή αν υπήρχε, ήταν αυτό το καθεστώς και τη φετινή χρονιά, η Θήλα θα έχει ανέβει. Με 2 ομάδες συν όποιος πάει στον τελικό του κυπέλου, αν το έχετε ξέρει, και πάρει και το κύπελο Εραστεχνών, ανεβαίνει και στη γάμα εθνική χωρίς διαδικασία μπαράζ. Μπαράζ είναι μια ψηφοφόρο διαδικασία την οποία την έζησα εγώ. Παίζουν πολλές συγκυρίες ρόλο. Δεν τα καταφέραμε. Τώρα δεν τα απογοητευτήκαμε. Μας πείσμωσε αυτή. Μας άρεσε όλη η διαδικασία. Και πιστεύω τώρα να φτάσουμε στο τελικό στόχο μας. Φέτο πρέπει να είναι η χρονιά μας. Και το εύχομαι. Τις δύσκολες καταστάσεις που περνάει η χώρα μας. Τώρα πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Πρώτα βάζαμε λίγα, πολλά ή λίγοι. Τώρα πρέπει να βάζουμε λίγα ή πολύ. Αυτό έχω περάσει το μήνυμα και στον φύλατρο κόσμο εδώ του Αγίου Στεφάνου και στους κλιματοδότες. Και όλοι μαζί από κοινού. Γιατί δεν κρύβω από ότι με βοηθάνε όσο μπορούν σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθενός και τις κατάστασεις που επικρατεί, αλλά βοηθάνε την, αγαπάνε την ομάδα εδώ και είναι δίπλα μας και δίπλα μου και δίπλα στην ομάδα και όλοι μαζί θα πετύχουμε το στόχο μας. Και για το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου να περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Δεν έχει κλείσει 100% το ρόστερ, το έχουμε κλείσει 90%. Θα μιλήσω και με τον προπονητή, έχουμε κάποιους παίκτες. Ακόμη δηλαδή δεν έχει κλείσει το ρόστερ. Κοιτάζω για ένα σεντρεφόρ έμπειρο και περιοχής που να κάνει τη διαφορά και κάποιους άλλους, κανένα δυο παίκτες που μιλάμε, για να συμπληρώσουμε το ρόστερ. Δεν έχουμε κλείσει ακόμη, αλλά επειδή το έχουμε κλείσει το ρόστερ κατά 90% μπορώ να πω, αυτές οι περιπτώσεις που ψάχνουμε θέλουμε να είναι πολύ καλές για να έχουν και αποτέλεσμα. Δήμαρχο, είχα σήμερα μία συνάντηση κατηδίαν γύρω στις 2 ώρες στο γραφείο του. Του είπα τα προβλήματα, γιατί η ομάδα του Αγίου Στεφάνου είναι η μεγάλη ομάδα του Δήμου, είναι η ομάδα που αντιπροσωπεύει το Δήμο. Του τα εξήγησα, μου υποσχέθηκε ότι θα είναι δίπλα μας και πιστεύω να είναι δίπλα μας. Περιμένουμε τώρα κάποια επιχορήγηση η οποία καθυστέρησε λόγω της κατάστασης. Μου υποσχέθηκε ότι και αυτά θα τα προωθήσει. Και μάλιστα τον περιμένω και σήμερα σε αυτή την εκδήλωση που έχουμε εδώ να κάνω ένα τραπέζι στους παίκτες στο μαγαζί μου στο σταθμό. Ο φύλαδρος κόσμος είναι ενθουσιασμένος με τις κινήσεις που κάναμε και πάντα μας στηρίζει και θα είναι και πάλι δίπλα μας.